εισιτήρια. Μάθαμε κάποια πράγματα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έγινε? Ναι, μετά την παρέτηση του αντιδημάρχου του Ζάχαρη από την θέση της αντιδημαρχίας της κοινωνικής πολιτικής, η οποία έγινε για επαγγελματικούς λόγους, όπως εύγλωτα ανέφερε στην δήλωσή του, η οποία έγινε αποδεκτή και από τον Δήμαρχο, και κατόπιν βούλασης και του Μάρκη του Ζάχαρη, προτείνει εμένα για να αναλάβω το δύσκολο θέμα της αντιδημαρχίας και της πολιτικής. Αυτοπεποίθηση, πόσο έγκυρος είμαστε? Ήδη ήμουν εμπλεκόμενος στο κομμάτι αυτό της κοινωνικής πολιτικής, ως εγκεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για την αλληλεγγύη και τον αθελετισμό. Προς τώρα διευρύνεται το αντικείμενο, με τους ίδιους εργαζόμενους είμαστε. Απλώς είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, γιατί περιλαμβάνονται στη θέση αυτή ευθύνης, περιλαμβάνονται και τα καπή, η ανεργία, τα θέματα ισότητας, η βοήθεια στο σπίτι, τα δημοτικά ιατρία. Διαβάσαμε την παρέτηση, πέρα από τους λόγους αυτούς που αναφέρετε, υπάρχει κάτι άλλο που έγινε? Το θεωρώ αδύνατο να υπάρχει κάτι άλλο. Πραγματικά υπάρχει θέμα, γιατί η βασική επαγγελματική ανασχόληση του κ. Ζάχαρη ήταν με την Ρωσία, με το εμπάργκο που προέκυψε μετά την ανάληψη της αρχαρχίας του. Αντιμετώπισε πρόβλημα, έκλεισε και η δεμένη, και έτσι οι εξαγωγές έχουν υποστεί ένα σχετικό πλήγμα. Οπότε επαγγελματικοί λόγοι δεν μπορέσαμε. Μάλιστα. Κάποιο άλλο νέο έχουμε να πούμε? Όχι, τίποτα. Κάποια ιδέα για το... Περιμένουμε τη συμμετοχή όσων πραγματικά ενδιαφέρονται, γιατί η δικιά μου στάση ζωής είναι η συνεχής αυτοβελτίωση. Κρατάμε ό,τι ήταν καλό, ό,τι δεν ήταν επαρκώς καλό, όπως προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, και τα οποιαδήποτε πιθανά λάθη δεν τα επαναλαμβάνουμε. Πάντα αυτή είναι η στάση μου και έτσι θα πορευτούμε. Επίσης, αντιλαμβάνομαι τη θέση του αιρετού ως άτομο που βρίσκεται διαρκώς υποαίρεση. Δηλαδή, η κριτική είναι καλοποαίρετη και δεχού και καλοδεχούμε και τη θέλουμε την κριτική και να κριθούμε στο τέλος. Τα συγχαρητήρια λοιπόν πρέπει να αντικατασταθούν από τη λέξη κουράγιο. Στο τέλος να κριθούμε και τότε εδώ στο βασικό. Θα είμαστε κοντά, θα παρακολουθούμε και θα είμαστε και την κριτική. Θα και η αυστηρή κριτική. Εμείς θέλουμε να σας πούμε αυτό που σας ευχήθηκαν όλοι. Καλό ρίζικος. Καλό ρίζικος. Καλή δύναμη.